Έλλη Κοκάλη είναι εκεί και νωρίτερα βεβαίως, Έλλη, καλησπέρα. Έχεις βρεθεί σε διάφορα σημεία του Ηρακλείου που φαίνεται πως μετά τις 6 άρχισε σταδιακά να συμμορφώνεται αυστηρά στα νέα μέτρα και πλέον αυτή την ώρα που μιλάμε είναι Σαββατόβραδο, αλλά είναι μια πόλη νεκρή. Καλησπέρα, Στέλλα, κυρίες και κύριοι, από το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, όπου επικρατεί απόκοσμη σιωπή, θα μπορούσα να πω. Κυριολεκτικά δεν υπάρχει τίποτα που να σπάει αυτό το πέπλο της σιωπής που απλώνεται στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, που σε κάθε άλλη περίπτωση, ακόμη και σε περίοδους καραντίνας, σίγουρα ήταν ο πόλος έλξης για τους ανθρώπους που επέλεγαν να κάνουν και τον απογευματινό περίπατο, χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που υπήρχαν. Περίπου από τις 6 και 10 και 4 το κέντρο της πόλης είναι κυριολεκτικά άδειο. Να πούμε ότι συναντήσαμε αρκετά κλιμάκια και της αστυνομίας και από τη Δημοτική Αστυνομία που έκαναν περιπολίες ακόμη και στους πεζόδρομους για να βεβαιωθούν ότι τηρείται η εφαρμογή των μέτρων. Σποραδικά υπήρξαν και άτομα που κινήθηκαν για περίπατο, είτε μας δήλωσαν ότι επιστρέφουν στα σπίτια τους λίγο μετά τις 6, αλλά τώρα όσο έχει προχωρήσει η ώρα, κυριολεκτικά δεν υπάρχει ψυχή εδώ. Μπορείτε να το δείτε και από τις εικόνες που σας μεταδίδει ο Κώστας Βλαντάκης. Είσαστε στη λεωφόρο δικαιοσύνης. Είσαστε στη λεωφόρο δικαιοσύνης και η ώρα είναι 8:30. Το βράδυ και όχι ξημέρωμα, που ούτε στα ξημερώματα έχουμε ζήσει τέτοιου είδους εικόνες. Ούτε τα ξημερώματα. Ειδικά Σαββατόβραδο. Ειδικά Σάββατο. Ακριβώς, στην πόλη του Ηρακλείου. Τη μοναδική έτσι παραφωνία που σπάει αυτό το απόκοσμο σκηνικό που μας μεταφέρεις και που βεβαίως βλέπουμε μέσα από την εικόνα αυτή, Έλλη, είναι η ελάχιστη πεζή και κάποια επίσης λίγα μηχανάκια των delivery που έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται. Μόνο τα καταστήματα τα οποία κάνουν διανομή είναι ανοιχτά και αυτά με λιγότερο προσωπικό και λιγότερη δραστηριότητα. Είναι προφανές ότι υπάρχει και μείωση της κίνησης, των παραγγελιών. Το βλέπουμε αυτό γιατί είμαι αρκετή ώρα εδώ και προσπαθώ να παρατηρήσω ποιοι είναι οι άνθρωποι που παρά την καραντίνα, που παρά τα όποια μέτρα, βεβαίως εξακολουθούν να βρίσκονται στο καθήκον τους και βλέπω περιορισμένες μετακινήσεις ακόμη και σε αυτές τις υπηρεσίες που παραμένουν ανοιχτές. Έλλη, να σου πω ότι ταυτοχρόνως παρακολουθούμε εικόνες από αέρος, από το ίδιο σημείο που εσύ βρίσκεσαι, αλλά και από άλλα σημεία κεντρικά του Ηρακλείου. Με το φως της ημέρας ακόμη, στις 6 ακριβώς, οπότε και ξεκίνησε αυτό το νέο καθεστώς απαγόρευσης μετακινήσεις του Ηρακλείου, όπου και πάλι βλέπουμε ότι η προσαρμογή ήταν σχεδόν απόλυτη και οι μετακινήσεις ελάχιστες. Άδειοι δρόμοι με λιγοστά οχήματα να μετακινούνται και επίσης λιγοστούς πεζούς να κινούνται, ακόμη και με το πρώτο φως της ημέρας, με το φως της ημέρας, στις 6 ακριβώς. Να σας μεταφέρω την εικόνα που σχηματίσαμε ερχόμενοι στο κέντρο της πόλης για να καλύψουμε το ρεπορτάζ. Εκεί γύρω στις 6 περιφερειακά τα μικρά καταστήματα που έπρεπε να είχαν κλείσει ήταν ακόμη ανοιχτά. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι περίμεναν στην ουρά για αγορές της τελευταίας στιγμής παρά το γεγονός ότι ήμασταν ήδη, ο δείκτης έδειχνε 6 ή 6 και κάτι. Ήταν κάποια καταστήματα ανοιχτά και προσπαθούσαν να τους εξηγήσουν ότι πρέπει να κλείσουν και να τελειώσουν τις αγορές τους, μικρά καταστήματα. Ερχόμενοι προς το κέντρο της πόλης, οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται είτε στα περίπτερα είτε στα μικρά καταστήματα, τα mini market, μας εξηγούσαν ότι από νωρίτερα, πριν δείξει το ρολόι 6, ο κόσμος άρχισε να φεύγει και να αδειάζει το κέντρο της πόλης σε μια εικόνα που και για τους ίδιους ήταν κυριολεκτικά πρωτόγνωρη. Έλλη, δώσε μας λίγο την εικόνα σου ό,τι έχει να κάνει με την αστυνομική παρουσία στους δρόμους της πόλης του Ηρακλείου. Κατά πόσο αυτή αυξάνεται μετά τα νέα δεδομένα? Είναι αυξημένη η παρουσία της αστυνομίας. Όπως σας είπα, και κλιμάκιο της Δημοτικής Αστυνομίας πέρασε από όλους τους κεντρικούς δρόμους εδώ στο κέντρο της πόλης. Είχαμε και πριν από λίγο όση ώρα σας μεταδίδω και περιπολικό που πέρασε από εδώ μπροστά μας και συνέχισε την πορεία του προς την πλατεία προκειμένου να μπορέσει να εποπτεύσει και τους υπόλοιπους δρόμους. Είχαμε και διελεύσεις από την ομάδα Δίας
η οποία ως ευέλικτη δύναμη μπορεί να μετακινηθεί σε περισσότερα σημεία. Από ό,τι γνωρίζουμε, βρίσκονται σε εξέλιξη μπλόκα και στους κεντρικούς δρόμους που οδηγούν προς το κέντρο της πόλης και αντίστροφα προς τα προάστια. Και υπάρχει επιτήρηση περιμετρικά των ορίων του Δήμου, επειδή λόγω των περιορισμών πλέον δεν επιτρέπεται η μετακίνηση σε γειτονικούς Δήμους. Αν με ρωτάς για το συγκεκριμένο ερώτημα που προκύπτει, επειδή υπάρχει άμεση γειτνίαση με το Δήμο Μαλεβιζίου, από τη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων που υπάρχουν τα νόητα αυτά σύνορα, ξεκινά η περιφέρεια του Δήμου Μαλεβιζίου. Η ερμηνεία που προσπαθούν να δώσουν οι αρχές αυτή τη στιγμή είναι με βάση το ΦΕΚ που έφτασε πριν από λίγο, γιατί είχαμε την ανακοίνωση της απόφασης, η οποία πρέπει να αποτυπώνεται και γραπτά. Προσπαθούν να ερμηνεύσουν όλες τις διατάξεις που περιέχει, όλες τις οδηγίες που περιέχει το ΦΕΚ. Να πούμε ότι μέχρι στιγμής αυτό που προκύπτει είναι ότι για να μετακινηθείς προς την περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής, πρέπει να υπάρχει αιτιολογημένη μετακίνηση και βεβαίως για τις ώρες που επιτρέπεται η κυκλοφορία. Όχι από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 5 το πρωί. Είναι από τα επιμέρους ερωτήματα που προκύπτουν με βάση αυτή τη νέα πραγματικότητα που θα είναι σε ισχύ μέχρι και την 1η Μαρτίου τουλάχιστον για τον Δήμο του Ηρακλείου. Βεβαίως έχουμε πει από χθες, να τα επαναλάβουμε για μια ακόμη φορά, Έλλη, ότι πέρα από την απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 5 το πρωί, κλειστά θα είναι τα λύκεια, ανοιχτά δημοτικά, πρωτοβάθμια εκπαίδευση γενικότερα, αλλά και γυμνάσια. Και βεβαίως πλέον, το ζήσαμε από σήμερα το πρωί, στην αγορά μόνο με ραντεβού. Click away για το λιανεμπόριο και click in shop για ένδυση, υπόδηση, βιβλιοπολία, κομμωτήρια, καταστήματα προσωπικής περιποίησης. Λοιπόν, αυτές είναι οι πρώτες εικόνες που μας μεταφέρει από το κέντρο του Ηρακλείου, από μια δικαιοσύνη που σίγουρα δεν την έχουμε ξαναδεί ποτέ και όλοι ευχόμαστε να την ξαναδούμε ξανά έτσι, και από διάφορα σημεία που ήδη παρακολουθήσαμε μέσα από τις εικόνες που μας μεταφέρουν οι οπερατέρ της Κρήτη TV. Έλλη, θα σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Έχω την αίσθηση ότι στη διάρκεια του δελτίου θα μπορέσουμε να κάνουμε μία ακόμη σύνδεση για να μας μεταφέρει εικόνα από ένα άλλο σημείο της πόλης του Ηρακλείου.